Λένε Μαρία Κίτσιου και η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα. Άρχισα να γράφω ποιήσεις στα εφηβικά μου χρόνια και γιόγκα άρχισα να κάνω πριν 7-8 χρόνια. Αλλά πριν από ένα χρόνο σπούδασα και έγινα δασκάλα του γιόγκα. Εδώ και μια δεκαετία όμως είμαι massage θεραπεύτρια. Το πρώτο μου βιβλίο είναι το The Journey to Source ή στα ελληνικά είναι το Ταξίδι στην Πηγή. Όταν είχαν κλείσει τα πάντα λόγω της πανδημίας, ο πατέρας μου πέθανε από τον ιό. Τότε ήμασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και για να μην τρελαθώ τελείως στις δύσκολες στιγμές πένθους, αποφάσισα να οργανώσω όλα τα ποίηματα που είχα γράψει πριν τόσα χρόνια και έτσι τα έβαζα σε κατηγορίες. Το Journey to Source έχει να κάνει με θέματα που είναι σχετικά με το τσάκρα του κορώνα, το τσάκρα του εγκεφάλου. Αποφάσισα να αρχίσω από το τελευταίο τσάκρα, επειδή αυτό είναι που έχει να κάνει με τη σχέση μας με τον Θεό και με όσους έχουν πεθάνει, έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι το τσάκρα που έχει να κάνει με τον μεταφυσικό κόσμο μας. Και αυτό το βιβλίο το αφιέρωσα στον πατέρα μου που πέθανε το 2020. Το The Heart's Journey είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, επειδή αφορά και μιλά για τη βαθύτερη αγάπη που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος να βιώσει και να δώσει στον εαυτό του και στους άλλους. Αυτή την αγάπη τη γνωρίζουμε μόνο όταν ζούμε μια ζωή πνευματική και όταν έχουμε μια κοντινή σχέση με τον Θεό. Ο διαλογισμός βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να θυμόμαστε σε κάθε στιγμή να προσεύχουμε τις σκέψεις μας, να βλέπουμε άμα είναι οι σκέψεις στο παρελθόν, στο μέλλον ή στο παρόν, γιατί πολλές φορές όταν οι σκέψεις μας ταξιδεύουν σε άλλα μέρη, τραβάει από την ομορφιά του παρόντος. Και όταν αυτό μπορούμε να το κάνουμε όταν γνωρίζουμε ότι εμείς στο βαθύτερο νόημα του ποιοι είμαστε, δεν είμαστε οι σκέψεις μας. Το πρώτο βιβλίο είναι The Journey to Source. Το δεύτερο της σειράς είναι Unravel the Veil. Το τρίτο είναι The Vessel of Truth. Και το τέταρτο είναι The Heart's Journey. Είναι σειρά 7 βιβλίων, αλλά τα 4 τα έχω τελειώσει.